Λοιπόν, καλησπέρα. Σας προσκάλεσα εδώ μετά από το πρώτο, από το έντονο ενδιαφέρον σας για να ενημερώσουμε και να ενημερώσετε τους δημότες μας σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών στο Δήμο της Πάτμου και κατά δεύτερον να σας πω και μέσω εσάς να ενημερωθούν και οι δημότες μας σχετικά πού βρίσκεται τώρα η υπόθεση των δασικών χαρτών. Θα κάνω μία πολύ σύντομη ανάλυση και μετά δεχτώ ό,τι ερωτήσεις θέλετε να μου απευθύνετε. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Καταρχάς, κατηγορηματικά θα πρέπει να τονίσω πως το αίτημα όλων μας, δημοτικής αρχής, της ομάδας, τη συντονιστική ομάδα των παιδιών οι οποίοι έκαναν αυτή τη μεγάλη κίνηση σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και που πρέπει να κατέβουν. Και οι πάντες όλοι έχουμε ένα αίτημα. Απόσυρση των δασικών χαρτών από την Πάτμο λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώς και δεύτερον λόγω των ζωνών οικιστικού έλεγχου. Αυτό λοιπόν ήταν, παραμένει και θα παραμείνει το αίτημά μας. Στείλαμε λοιπόν αυτό σε πρώτη φάση στον Υπουργό, όπως ζητήσαμε αυτό το αίτημα στις 23 Τρίτου 2017 με αριθμό πρωτοκόλλου 1347 που έλεγε λοιπόν ότι θα πρέπει, κακώς έχω αναρτηθεί δασικοί χάρτες στην Πάτμο λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και λόγω των ζωνών οικιστικού έλεγχου. Πρέπει να τονίσω πως προτού το στείλουμε στον Υπουργό εστάλει στο νομικό σύμβουλο τον κύριο Φώτη Κουβέλη, ο οποίος έδωσε εντολή να το στείλουμε. Επειδή πέρασαν 10 ημέρες και δεν είχαμε κάποια απάντηση. Δηλαδή, συγγνώμη, πότε το στείλατε στο, πότε το είδε 23 Τρίτου 2017. Και πρέπει να σας πω το εξής, πως όταν ήρθε εδώ η συντονιστική ομάδα και το στείλαμε μαζί, παρουσία τους, πήραμε τηλέφωνο, το άκουσαν τα παιδιά, ότι το έλαβα, σας στείλαμε σε δύο email, τόσο σε δύο συνεργάτες του Υπουργού. Τα email τα οποία μας έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός για να επικοινωνούμε μαζί τους. Πήραμε λοιπόν τηλέφωνο, τα λάβαμε. Επειδή περνούσε ο καιρός και δεν είχαμε απάντηση και οι ημερομηνίες τρέχανε, στις 3 Απριλίου υπήρχε Δημοτικό Συμβούλιο. Εκτός, ήσταν και εσείς εδώ, εκτός ημερησίας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο, να είμαι σύντομος, αποφάσισε να ζητεί το θέμα των δασικών χαρτών. Έλαβε λοιπόν μια απόφαση να αποσταλεί και ένα δεύτερο επόμενο. Ως όφυλα λοιπόν το εγώ... Το οποίο όμως δεύτερο, κύριε Δήμαρχε, ο στόχος του ποιος ήτανε, να αποσυρθούν ή να γίνουν τροποποίηση? Όχι. Αυτό το δεύτερο υπόμνημα, εστάλλει, θα σας πω, να αποσυρθούν, πάντα στόχος μας είναι να αποσυρθούν οι δασικοί χάρτες. Αυτός είναι ο στόχος μας. Εστάλλει λοιπόν στο νομικό σύμβουλο, πάλι στον κύριο Κουβέλη, και την άλλη μέρα λαμβάνω εντολή, θα το έλεγα, να αποσταλεί και το δεύτερο υπόμνημα. Και όχι, εστάλει... έτσι αυτή τη λεπτομέρεια θέλω να μου την τονίσετε. Το δεύτερο που στείλατε, το δεύτερο αίτημα, ναι, είχε σχέση με την απόσυρση ή είχε σχέση με τροποποιήσεις που εν πάση περιπτώσει θα γίνουν εάν τελικά ο Υπουργός δεν αποδεχτεί το πρώτο αίτημα? Ακούστε, αυτό θα σας το εξηγήσω στην πορεία. Εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μια απόφαση, ήσασταν και εσείς παρόντες εδώ, πήρε μια απόφαση να σταλεί αυτό το υπόμνημα. Λοιπόν, να έχουμε τη σειρά. Εστάλλει λοιπόν αυτό το υπόμνημα με αριθμό πρωτοκόλλου 1646 στις 4 Απριλίου κατόπιν υπόδειξης και του κύριου Κουβέλη και του Νομικού Συμβούλου. Μπορείτε να μου πείτε τον τίτλο αυτού του υπομνήματος? Υπόμνημα για την ανάρτηση δασικών χαρτών στην Πάτμο. Είναι άλλωστε, είναι υπόμνημα το οποίο με απόφαση, υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβούλου, μπορείτε να το πάρετε. Και το διαβάζει και το διαβάζει. Το αίτημα το οποίο εστάλει, ναι, εστάλει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου? Όχι.
Το πρώτο υπόμνημα ήταν εδώ. Όταν πήγαμε επάνω στην Αθήνα και επιστρέψαμε, είπε ο υπουργός, πηγαίνετε κάτω στην Πάτμο και στείλετε το υπόμνημά σας. Δηλαδή η εγκυρότητά του ούτως ή άλλως δεν αμφισβητείται. Καμία, ούτε κατά διάνοια. Το πρώτο είναι το υπόμνημα και μετά εστάλει το δεύτερο. Μετά από πίεση στο ότι ο υπουργός δεν απαντά από μέρος μου, εγγράφος ο κύριος Κουβέλης έστειλε στις 6 Τετάρτου έστειλε ένα email προς τον Δήμαρχο, το οποίο λέει ότι έλαβα την αλληλογραφία σας κτλ. Κτλ. Και επισημαίνεται ότι πρέπει να προβείτε εμπροθέσμως στην υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρη της Πάτμου κατά διαλαμβανόμενα στο προαναφερόμενο έγγραφο και τούτο ανεξάρτητα από τις ενέργειες για τη συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος. Αυτό ήταν το ένα. Αυτό που ανέφερα και στην ενημέρωση στο Πάτμιο. Θα πω και άλλα για να σχηματίσετε μια εικόνα και μετά θα συνολική εικόνα του πράγματος και θα μου πείτε ό,τι απορρίγεται να μπορέσουν να δώσουν. Εγώ να κάνω μια ερώτηση σε αυτό. Ναι. Αυτό όμως το, επειδή το είδα ότι το επιδείξατε εκεί, ναι, ας πούμε, αυτό τι σημαίνει για σας? Ότι είναι ότι ο υπουργός θα μας απαντήσει. Θα σας πω τώρα πράγματα. Αφήστε με να μιλήσω. Θα σας πω όλα, γιατί έχει συνέχεια. Έχουμε και άλλα συνέχεια τα οποία, ναι, δεν έχετε ενημερωθεί. Γι' αυτό λοιπόν. Χτες λοιπόν έστειλα από τη Δευτέρα, Τρίτη, δύο μέρες, έστειλα έγγραφο στον υπουργό και στο νομικό σύμβουλο και στην Ιερά Μονή να μας πούν τις απόψεις τους σχετικά με την ασυμβατότητα ανάκτησης των δασικών χαρτών στην Πάτμο λόγω του Χρυσόβουλου Λόγου του Αλεξίου του Κομινού και του Προεδρικού Διατάγματος του 2001 περί καθορισμού των ζωνών οικιστικού ελέγχου στην Πάτμο. Η σύμβουλος του υπουργού, την οποία μίλησα, μου απάντησε ότι θα ενημερώσω στον υπουργό όσο και την νομική ομάδα που ασχολείται στους δασικούς χάρτες και σύντομα θα μας απαντήσουν. Εκείνο λοιπόν το οποίο πρέπει να σας πω, το έγγραφο εδώ το οποίο έστειλα στις 11 Τετάρτου στον κύριο υπουργό, να το, με αριθμό πρωτοκόλλου 17191, λέει λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι κύριε υπουργέ, σε σχέση με το εν λόγω θέμα και το ανατέρω σχετικό, σας παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τις απόψεις σας, επιμένω για άλλη μια φορά, σχετικά με την ασυμβατότητα ανάτησης των δασικών χαρτών Δήμου Πάτμου λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των ζωνών οικιστικού ανώ, και αναφέρω και το υπόμνημα το οποίο του είχαμε στείλει. Και μάλιστα πήρα, όπως είπα, τηλέφωνο και είπαν ότι το λάβανε και περιμένουμε απάντηση. Το ίδιο έστειλα και στον κύριο Κουβέλη και στην Ιερά Μονή, στον Άγιο Καθηγούμενο. Εκείνο λοιπόν το οποίο πρέπει να σε ενημερώσω τον νέο είναι ότι χτες έλαβα την απάντηση από τον κύριο Κουβέλη, η οποία λέει το εξής. Κύριε Δήμαρχε, απαντώντας στα γραπτά μηνύματά σας, επισημένω σε συνέχεια της από 6 Τετάρτου 2017 ηλεκτρονικής επιστολής που μου έστειλε την πρώτη. Πρώτον, οι ενέργειές μας για την συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος, συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος, δασικός χάρτης Πάτμου, είναι ανεξάρτητες από την οφειλόμενη ενέργεια υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, σύμφωνα με το υπαριθμόν τάδε έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών των Δεκανήσου, το οποίο και θέσετε υπόψη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να συστήσω την μη υποβολή των εν λόγω αντιρρήσεων επαφιέμενη σε βεβαιότητα ότι ο Δήμος Πάτμου θα εξαιρεθεί άνευ εταίρου δασικών χαρτών. Δεύτερον, η τίτλη κτίσεως του νησιού Χρυσόβουλος λόγω Αλεξίου Κομνηνού και άλλα, καθώς και ο καθορισμός ΖΟΕ, είναι γνωστά στο Υπουργείο, τα οποία όπως γνωρίζετε έχουν τεθεί υπόψη του αρμόδιου Υπουργού
με τα υπομνήματα που έχετε υποβάλει μετά από σύμφωνη γνώμη μου, όπως μου ζητήσατε. Σε αυτά άλλωστε στηρίζουμε την επιχειρηματολογία μας για την εξαίρεση του Δήμου της Πάτμου από τους δασικούς χάρτες. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας, το γραφείο μας την αποδέχεται. Δεν είμαστε όμως σε θέση να την προσδιορίσουμε ακριβώς, διότι δεν γνωρίζουμε το εύρος των ενεργειών μας, με το δεδομένο ότι αυτές θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις της διοίκησης. Με απλά λόγια λοιπόν, ο κύριος Κουβέλης μας λέει... Αναφέρεται στο κοστολόγιο. Ναι. Στο τέλος. Το τέλος είναι αυτό που λέμε για το δικηγόρο. Ότι εγώ έχω ήδη αναλάβει, κάνω, σας συντονίζω όλες μου τις κινήσεις, όλα... Αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι... Αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω, γιατί δεν ξέρω. Εκείνο το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι ο δικηγόρος που ορίστηκε, ο κύριος Κουβέλης, έχει αυτό το λόγο, αυτό το πράγμα, να υποστηρίξει τις δύο θέσεις του Δήμου για να εξαιρεθεί η Πάτμος από την ανάπτυξη των δασικών χαρτών. Αυτός είναι και μόνο λόγος. Δεν υπάρχει άλλος δεύτερος λόγος. Αυτός είναι και αυτός μας καθοδηγεί τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει όμως να σας επισημάνω ότι, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή τη στιγμή, όπως μου τόνισε ο Υπουργός, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι παραπάνω από ό,τι κάνει ο νομικός σύμβουλος για να κατεβούν αυτή τη στιγμή οι χάρτες. Μου έδωσε να καταλάβω ότι θα χρειαστεί ένας δικαστικός αγώνας, το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει, πόσο διάστημα θα κρατήσει, για να πετύχουμε το στόχο μας, ο οποίος είναι η κατάργηση των δασικών χαρτών. Και όπως διαβάσετε μέσα και μπορείτε να την διαβάσετε κι εσείς, τι λέει, ότι σε καμία περίπτωση, επισημαίνω, δεν μπορώ να συστήσω την μη υποβολή των εν λόγω αντιρρήσεων, επαφιέμενη σε βεβαιότητα ότι ο Δήμος θα εξαιρεθεί ανεφετέρου δασικών χαρτών. Όταν λέει Δήμαρχε ο Δήμος, εννοεί μόνο ο Δήμος ή συνολικά το νησί? Το νησί. Έτσι. Το νησί. Ναι. Όταν λέει Δήμο. Όχι. Ναι, ναι, ναι. Σε καμία περίπτωση, Νίκο. Μην ξεχωρίζει. Και μάλλον όταν λέμε Δήμο, εννοούμε όλο το νησί. Έτσι, σε καμία περίπτωση δεν λέμε το Δήμο. Ο Δήμος δεν υπάρχει περίπτωση. Επίσης, θα πρέπει να σα πω πως αύριο Πέμπτη, μετά από δύο μέρες, θα επικοινωνήσω πάλι με το γραφείο του Υπουργού για να έχω μία. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να έχω μια απάντηση για το ίδιο θέμα από το ίδιο γραφείο του Υπουργού. Και επίσης... αυτό ήθελα να σας πω εδώ αυτή τη στιγμή, ναι, παρέμβαση να κάνω. Αφού με το ταξίδι που κάνατε, έτσι, όλοι μαζί, η γραφή επαναπτύξατε, ναι, ναι, περιμένατε μια απάντηση από τον Υπουργό. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί θεωρήσαμε την απάντηση του κυρίου Κουβέλη σαν μια απάντηση του Υπουργείου? Δεν το κάνω αυτό σε καμία περίπτωση. Εμείς, ο Δήμος έχει βάλει ένα νομικό να υποστηρίξει τις θέσεις του. Και θέλαμε και αυτού τη θέση για την απάντηση. Και του νομικού μας σύμβουλου. Χωρίς νομικό σύμβουλο. Η απάντηση του Υπουργού δεν την έχουμε ακόμα. Όχι. Αυτό κάναμε. Σας διάβασα προηγουμένως την επιστολή την οποία του έστειλα. Καταρχάς, με ενημέρωσαν ότι όταν πρώτη στείλω την επιστολή προχθές τη Δευτέρα, ότι ο Υπουργός δεν τον βλέπουμε ούτε εμείς, μου είπαν οι συνεργάτες του, γιατί ασχολείται διεξοδικά με το θέμα στη Βουλή, προετοιμάζαμε το νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες και δεν μπορούμε ούτε εμείς, γιατί έδειξε επιτακτικά, γιατί δεν λάβαμε απάντηση. Και θεώρησε σωστό να ξαναστείλω μια δεύτερη επιστολή που να ζητάω την απάντηση το συντομότερο. Και μου είπαν τώρα που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο και θα μπορούμε να έχουμε μια πιο μεγάλη ευχέρεια οι νομικές υπηρεσίες, θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Και εκείνο το οποίο είπαν κιόλας, ότι θα δοθεί και επιπλέον και άλλη παράταση βάσει του νόμου κτλ. Και εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε, εγώ παρακολούθησα δύο μέρες τη ζήτηση στη Βουλή, επιμέλως την παρακολούθησα, και οι βουλευτές του νόμου μας επιτακτικά, εγώ το άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά και το είδα με τα μάτια, ότι έθεσαν το θέμα όλο της συνολικής βέβαια της Πάτμου, αλλά έθεσαν το θέμα επιτακτικά της
το ιδιαίτερο καθεστώτος ιδιοκτησιακό της Πάτμου, αλλά και των ζωνών οικιστικού έλεγχου. Είχε παρουσία και παρουσία από τον Αμυρά. Και από την Αμυρά και από τον Κόνσολα και από όλους, ναι, και από τον Κρεμαστίνο και από όλους, τέθηκε. Ναι. Λοιπόν, το θέμα αυτό τέθηκε, δηλαδή παρουσία του ίδιου του Φάμελου, ο οποίος ήταν εκεί πέρα. Ο οποίος βεβαίως δεν θα έδωσε ένα απαντήσεις. Όχι, ο Φάμελος στην τελευταία του, στην τελική του ομιλία, την οποία άκουσα χτες 5,5 ώρα με 6 παράταρτο που μίλησε χτες το απόγευμα, είπε γενική τοποθέτηση για το νομοσχέδιο και είπε επιλέξει το εξής, το οποίο αυτό μου το είπανε και προχτές οι υπηρεσίες του, ότι από σήμερα με την ψήφιση του νομοσχεδίου ξεκινούν οι υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες θα είναι καθοριστικές και διευκρινιστικές για διάφορα ζητήματα για κάθε τόπο. Συμπληρωματικές. Ακριβώς. Γιατί ένα πράγμα το οποίο θέσαμε ήταν καλά. Η ατέλεια πού είναι για τους δήμους που λέγαμε. Και λέει αυτά μαζί με άλλα θα μπουν σε υπουργικές αποφάσεις. Δεν μπαίνουν μέσα καθαρά σε αυτό το νόμο. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, εγώ αυτά που λέτε βεβαίως είναι αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Όμως, αν κανείς κάνει ένα flashback πίσω, θα δει ότι ο Δήμος της Πάτμου άργησε πάρα πολύ για να πάρει, να υλοποιήσει αποφάσεις που είχε πάρει για να ορίσει δικηγόρο για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι από τις 27 Ιανουαρίου που σας είχα πάρει μια συνέντευξη στο Patmos Radio 91, είχατε εκφράσει τον προβληματισμό σας, επειδή εκείνη την ημερομηνία, μάλλον την προηγουμένη, είχαν μπλοκαριστεί οι αφαλατώσεις, ο χώρος της κατασκευής τους, λόγω του ότι θα ήταν μέσα στους δασικούς χάρτες η περιοχή. Ήταν δηλαδή ένα θέμα γνωστό. Επίσης, 5 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, όταν κάνατε την σύσκεψη, την συνέλευση στον Κάμπο, ήσασταν γνώστης του θέματος, γιατί στις 3 του μήνα είχαν οι χάρτες δημοσιοποιηθεί για την Πάτμο και για τη Σίμη. Ήταν δηλαδή, ήσασταν γνώστης του θέματος και αμέσως, στις επόμενες μέρες και μέχρι τις 13, αν δεν κάνω λάθος, Φεβρουαρίου, πάθησαν 3 αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων για να οριστεί δικηγόρος. Γιατί καθυστερήσαμε να τον ορίσουμε, λοιπόν, τον δικηγόρο? Να σου πω. Πρώτον, για να οριστεί δικηγόρος, ξέρετε τι πήγαινε η διαδικασία. Η γραφειοκρατία. Τι αποφάσισε. Ναι, εγκριθεί. Ακούστε. Με συνοπτικές διαδικασίες διορίστηκε. Ακούστε. Το θέμα το κατέχω πάρα πολύ καλά. Και ο Δήμος ενήργησε μέσα στα πλαίσια πολύ τάχιστα. Και θα σου πω. Πρώτον, έγινε τροποποίηση του προϋπολογισμού, το οποίο έπρεπε να εγκριθεί. Ένα. Χωρίς προϋπολογισμό δεν μπορούσε. Δεύτερο, η περιφέρεια εδώ και 15 μέρες έχει. Πότε πήρε η περιφέρεια, ενάμιση μήνα, έχει πάρει απόφαση από περιφερειακού συμβουλίου για να μπορέσει να υποστηρίξει τα νησιά Σίμη και Πάτμο με δικηγόρα. Αφήστε με τον να πω. Όχι. Και ακόμα δεν έχει ορίσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, θέλω να σου πω. Δεύτερο, σε αυτή τη φάση βλέπετε, τι θα έκανε παραπάνω ο δικηγόρος, σας είπα. Ο δικηγόρος, το τονίζω κατ' επανάληψη, το δικηγόρος, και αυτή τη στιγμή έχουμε 3 δικηγόρους. Ο ένας είναι ο Κουβέλης, ο άλλος είναι ο κύριος Μαυρωμάς την περιφέρεια και είναι και ο νομικός σύμβουλος του μοναστηριού, που και αυτό έχει τα ίδια ζητήματα με εμάς. Εκείνο λοιπόν το οποίο θέλω να πω, ο δικηγόρος τι θα έκανε παραπάνω, βλέπετε τι λέει ο Κουβέλης. Αναφέρει γιατί τώρα δεν κάνει κάτι. Γιατί ο δικηγόρος θα χρειαστεί να στηρίξει τις θέσεις του Δήμου όταν θα πάει σε δικάσιμο. Α, τώρα τις απόψεις μας τις θέσαμε. Δεν θα μπορούσε τώρα ο δικηγόρος τι να κάνει. Να υποβάλει αντιρρήσεις για να κατεβούν τώρα οι χάρτες. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και γιατί δεν μας το λέει κάποιος να πει. Να μας πει κάποιος. Ότι τώρα ένας δικηγόρος. Τώρα έχουμε ακόμα 2,5 μήνες. Δύο μήνες πάντως. Τώρα και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ωραία, το θέμα υπάρχει. Να μας πει, πρέπει να πάει ο δικηγόρος, ο συγκεκριμένος, κάποιος άλλος, να κάνει αυτή την ενέργεια, να κατεβούν οι χάρτες. Δηλαδή με λίγα λόγια, επειδή υπάρχει... γι' αυτό σας λέω τώρα. Εμείς σαν δημοσιογράφοι... Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Τον προβληματισμό και την ανησυχία... Καλά κάνετε, επειδή όμως είμαι... Μαγδά, επειδή είμαι ως πολύ ενημερωμένος, αυτό που λέω, επειδή είμαι πολύ ενημερωμένος,
Δεν κοιμάμαι κάθε μέρα. Και το θέμα το βλέπω από όλες τις πλευρές. Βλέπετε τι είπαμε. Και με την περιφέρεια και με την ΚΕΔΕ και με όλους ασχολούμαστε. Κύριε, με το θέμα του δικηγόρου. Να σας πω κάτι. Ναι. Να τονίσω το θέμα του δικηγόρου. Κύριε, τώρα αυτή τη στιγμή ναι. σας ακούω και σας ακούω με πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και ικανοποίηση ναι. ότι έχετε μία θέση. Δηλαδή έχετε μία θέση η οποία λέει να κατέβουν οι χάρτες. Πάντα το είχαμε αυτή τη θέση. Λοιπόν, εγώ όμως παρακολούθησα ότι δεν την είχατε αυτή τη θέση. Όχι, μπορεί να μην το πείτε, θα κάνω. Εννοείται. Ακούστε με αυτά. Εννοούσα πρώτον. Τι εννοούσατε. Να σου πω. Πρώτον, εννοούσα η θέση μου ήταν αυτή και η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων. Και τη νεολαία και τη ομάδα κίνηση και των δημοτών και όλων. Να κατεβούν οι χάρτες. Γι' αυτό άλλωστε, μην ξεχνάμε τώρα, να ενημερωθεί ο κόσμος, στείλαμε αυτό το υπόμνημα. Ένα. Και μοναδικό 23 Μαρτίου. Ναι, που λέμε, που λέμε να κατεβούν οι χάρτες. Και όμως είπανε ότι το Υπουργείο θα απαντούσε σε δύο μέρες. Δεν απάντησε το Υπουργείο. Ακούστε να σας πω κάτι τώρα. Μην στεναχωριέμαι. Δεν στεναχωριέμαι. Αλλά απλά τώρα να πούμε τα πράγματα. Ούτε εκνευρίζουμε. Εγώ θέλω να είστε ήρεμος. Είμαι. Και εμείς είμαστε. Καλά, ας πω κάτι. Γι' αυτό καιρός μιλάμε. Γι' αυτό μιλάμε. Δεν έχω θέμα. Να τα βάλουμε στη σειρά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε τις απαντήσεις στον κόσμο. Σωστό. Ο οποίος μπορεί να είναι και λάθος πληροφορία. Σωστό. Μα γι' αυτό ήρθαμε εδώ για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν. Όμως θέλω να πω ότι γι' αυτό σας έκανα το ερώτημα ναι. στην αρχή. Το πρώτο αίτημα που πήγε με το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μου είπατε όχι. Όχι, μα δεν είχε. Σας ρωτάω όμως ναι. εγώ, είναι κάποιες λεπτομέρειες προφανώς, εσείς εκείνη τη στιγμή που γινόντουσαν τα πράγματα, να μην τις θεωρήσατε ότι είναι σημαντικές, αλλά είναι κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες έχουν προβληματίσει εκ των υστέρων. Λοιπόν, άνω τελεία. Άνω τελεία. Εκεί. Να μην πω την πρώτη λεπτομέρεια. Μισό λεπτό, όχι, άνω τελεία για αυτό το θέμα. Έφυγε γιατί φύγαμε από εκεί. Πήγαμε εκεί 15 άτομα και γυρίσαμε και είπαμε θα στείλουμε ένα υπόμνημα. Το υπόμνημα αυτό συντάχθηκε και είπαν ναι. ότι αποφασίστηκε και ότι πρέπει να σταλεί αυτό ναι. και στείλαμε όλοι αυτό. Ξέρουμε όμως κύριε Δήμαρχε, εντάξει, μπορεί και εσείς να το επιδιώκατε, να το θέλατε, αλλά τελικά μια ομάδα ανθρώπων πολιτών ξεκίνησε όλη την ιστορία. Πρέπει να το παραδεχτούμε, έτσι. Αυτή λοιπόν η ομάδα, την οποία πολύ καλά κάνατε εσείς και το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει επιτροπή για αυτό τον αγώνα που ξεκινήσανε, ναι. έτσι, φτάσαμε σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που λέτε, που το βάλατε χωρίς να είναι στην ατζέντα, να έχουν κληθεί εδώ κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα διατυπωμένο υπόμνημα καινούριο, το οποίο κατά τη δική μου άποψη και των υπολείπων στην κοινή γνώμη μιλάμε τώρα, είναι ότι αυτό δεν επιζητεί την άρση, το να κατεβούν οι χάρτες, αλλά επιζητεί να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις και στις ναι. πυκνώσεις, αλλά και γενικά στους οικισμούς. Έτσι. Ωραία. Γιατί σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη τον αγώνα που έδωσε και η Επιτροπή αγώνας, ναι. και πρέπει να το παραδεχτούμε, δεν είχε κληθεί και υπάρχει μια απόφαση ερήμην αυτών των ανθρώπων. Ακούστε. Εδώ, όπως γνωρίζετε, παρακολουθείτε χρόνια τα Δημοτικά Συμβούλια. Όταν έρθουν κάποια θέματα, το Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχει μια ημερήσια διάταξη. Πολλές φορές ξαφνικά έρχονται κάποιοι σύλλογοι, έρχονται κάποιες ομάδες ανθρώπων ή και ένας δημότης και θέλει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί ένα θέμα. Εδώ τέθηκε το θέμα αυτό και αποφάσισε ομόφωνα, το επαναλαμβάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα. Αν δεν αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητεί το θέμα, δεν θα συζητιόταν. Αποφασίστηκε λοιπόν και εξάλλου να σας πω κάτι, το οποίο το αμελούμε ή μάλλον το σκεπτόμαστε. Αυτό το οποίο εστάλει είναι αφορά τα νησιά Αρκιούς και Μαράθη, τα οποία... Ποιο, το δεύτερο των μηχανικών. Όχι, δεν είπαμε αφορούν μονάχα αυτό. Αφορά και τα νησιά του Ναρκιών και του Μαραθιού και του Μαραθιού, μπράβο, που εκεί πέρα και αυτά πρέπει να τα καλύψουμε. Ναι, μήπως δεοντολογικά, Δήμαρχε, αυτό που λέει η Μάγδα, επειδή απουσίαζε η άλλη ομάδα, να αναβαλόταν για μια επόμενη συνεδρίαση να ήταν και η άλλη ομάδα Νίκο, μέσα. Το καλύτερο θα ήταν, το καλύτερο θα ήταν αυτό. Το καλύτερο θα ήταν αυτό. Επειδή όμως, αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να απαντήσω, ούτε θέλω να πω κάτι, γιατί υπάρχει ένα Δημοτικό Συμβούλιο,
Ο καθένας σύμβουλος. Τι λέτε, υπάρχει ένα δημοτικό συμβούλιο. Εδώ εσείς πολλές φορές σας έχω παρακολουθήσει. Ναι. Όταν δεν θέλετε να συζητηθεί ένα θέμα, λέτε αφήστε να έρθουν να μην το συζητήσουμε. Πρέπει να είναι και η αντίπαλη πλευρά. Καλά, δεν ήσασταν εδώ πέρα, δεν υποθήκε. Ότι τρέχουν ημερομηνίες, ο υπουργός δεν απάντησε και πρέπει να το άρα συζητήσουμε. Θα μπορούσε να κληθεί η ομάδα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, κύριε Δήμαρχε. Εντάξει. Διότι νομίζω. Νομίζω όμως ότι το κυρίως θέμα μας, να μην κάνουμε τώρα διαίρεση. Το κυρίως στόχος μας, το κυρίως μέλημά μας είναι ένα. Όχι, κύριε Δήμαρχε, επειδή υπάρχει μια αναστάτωση και την ξέρετε εσείς στον κόσμο που λέγονται διάφορα κτλ. Έτσι, δεν θα τα αφήσουμε πίσω. Ωραία. Ό,τι μας έρχεται θα το καλά κανάλος λέγω, από τη δική μου πλευρά λέει, το συμπέρασμα. Ναι. Το κυρίως θέμα αυτή τη στιγμή είναι να πάμε όλοι μαζί. Και ο σκοπός μας είναι να περιμένουμε τώρα την απάντηση. Ακούστε, το θέμα μας να περιμένουμε μερικές μέρες, δεν ξέρω πότε, να ακούσουμε και θα ξαναφωνάξω πάλι σε ενημέρωση πρώτους πρώτους το θέμα, γιατί ο υπουργός σας είπα, οι σύμβουλοι του θα μας απαντήσουν. Θα μας απαντήσουν. Μπορεί να μας απαντήσει, εγώ επέμεινα να μας απαντήσουν μέχρι αύριο. Ναι. Αν δεν μας απαντήσουν αύριο, ναι, λόγω της μεγαλοβδομάδας, θα μας απαντήσουν την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν. Πιστεύω ότι το έγγραφο αυτή την απάντηση του υπουργού θα την έχουμε και από εκεί και πέρα ο αγώνας, σας είπα από την πρώτη στιγμή, ο αγώνας συνεχίζεται και ο αγώνας, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι διαρκής. Ναι, είναι διαρκής. Και αν συνεχίσουμε, βεβαίως, εγώ δεν είμαι νομικός. Οι χάρτες είναι. Προσέξτε, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ναι. Εγώ δεν είμαι νομικός. Μπράβο. Βέβαια, έχω μια λογική η οποία μου επιτρέπει να σκέφτομαι έτσι, ναι, κατά κάποιο τρόπο σε κάποια θέματα σωστά και οργανωμένα. Έτσι. Μπορώ. Δεν είμαι όμως νομικός. Από εκεί και πέρα. Ούτε μπορώ να πω ότι το δεύτερο αίτημα που κάνανε οι μηχανικοί δεν θα έπρεπε να. Και αυτό δεν μπορώ να το πω. Σωστό. Κανεί. Ή μπορώ να πω και το άλλο. Επίσης, μπορεί κάποιος να πει, μπορεί κάποιος να συμβουλέψει, ναι, όπως λέει και ο Κουβέλης, να μην γίνει, να μην κάνει κάποιος αντίρρηση. Δεν μπορεί κανένα να το πει ούτε αυτό. Όμως ακούγεται. Ούτε αυτό μπορεί να το πει. Ακούγεται. Και εδώ μπορώ να πω ότι είναι και μια δική μου έτσι, σκέψη. Ότι όταν στέλνουμε σε κάποιον άνθρωπο που περιμένει κάτι. Από παντού διάφορα πράγματα, το ένα, το άλλο. Μήπως αυτό το πράγμα δημιουργεί μία σύγχυση, αλλά και ένα άλοθη. Να λέει, ναι, αφού θέλουν αυτό, θέλουν και εκείνο. Σας τόνισα. Ποιο με συμφέρει, το δεύτερο να τους δώσω. Μήπως ακούστε. Δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Με τη σκέψη σου έχει μία λογική σκέψη. Εκείνο όμως το οποίο είπα είναι το εξής. Βλέπετε. Στείλαμε 23 του μήνους το ένα. Περάσαμε μέχρι τις 4, 11 μέρες. 11 μέρες. Επειδή τρέχανε οι ημερομηνίες, το Δημοτικό Συμβούλιο είπε ότι πρέπει να στείλουμε και αυτό το υπόμνημα και αυτό έπραξε. Γιατί είναι 17 μέρες νομίζω. Τέλος πάντων, δεν θα πει. Εντάξει, έχει σημασία. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Σημασία γι' αυτό. Επαναλαμβάνω όμως, στόχος όλων μας, Δημοτικού Συμβουλίου, της ομάδας που συντονίζει, της ομάδας του αγώνα, όλων του πατμιακού λαού είναι ένας. Θα το παλέψουμε συνεχώς και καθημερινώς μέχρι εκεί που δεν πρέπει. Είδατε όμως, από ό,τι καταλάβατε, ο νομικός σύμβουλος. Και δεν θέλω να αναφέρω και άλλοι νομικοί σύμβουλοι, ο οποίος ρώτησα. Και θα έχω γνωμοδοτήσεις εντός των ημερών. Άλλοι, αξιόλογοι, δικηγόροι και τα λοιπά νομικοί σύμβουλοι, θα έχουμε. Όλοι, κανένας δεν μπορεί να πει αυτό που είπε ο κύριος Κουβέλης, ότι περιμένουμε να κατεβούν οι χάρτες και να ξέρουμε την εξέλιξη που θα έχει η απόσυρση των δασικών χαρτών. Αυτό το συμπέρασμα. Περισσότερα συμπεράσματα θα έχουμε και θα μπορέσουμε να πούμε, όπως αντιλαμβάνεστε, σε 2 μέρες, σε 1 εβδομάδα. Που θα έχουμε το έγγραφο του Υπουργού. Ναι, μισό. Μάγδα, Δήμαρχε, ακούστηκε για μια καθυστέρηση 17 ημερών. Όχι 17 ημερών. Υπάρχει μια πληροφόρηση ότι τελικά απεστάλησαν τα έγγραφα από το Δήμο, αλλά σε λάθος email από ό,τι ακούγεται. Όχι. Δηλαδή, Νίκο, τώρα θα σε πάρω. Ακούστε. Αυτό είναι, εδώ τα έχω. Και χωρίς διαβιβαστικό. Μάγδα μου, να μην λέμε το ανακρίβειες. Ορίστε. Υπάρχει το έγγραφο, είναι και διαβιβαστικό. Να το! Ναι. Διαβιβαστικό, περίμενε. Τα email, να σας τα δείξω, αφού πήρα παρουσία των παιδιών. Να τα email, τα οποία εστάλησαν. Είπαν τα παιδιά, είχαν τα email, τα παιδιά, η ομάδα αγώνα, ναι, είχαν τα email από τον Υπουργό, από πάνω, από την Αθήνα.
Λοιπόν, τα email αυτά στείλαμε μαζί με τα παιδιά, το πρώτο υπόμνημα, και πήρα τηλέφωνο παρουσία τους, τους δυο συνεργάτες, και λέει τα λάβαμε. Άλλωστε και ο κύριος Κουβέλης έχει μιλήσει με το Υπουργείο. Επιβεβαίωσε δηλαδή το Υπουργείο. Την ίδια στιγμή. Μάλιστα. Και το email το οποίο όταν στείλαμε. Με το Υπουργείο, κύριε Δήμαρχε. Οι συνεργάτες μας δώσαν. Ακούστε, Μαγδά. Ο Υπουργός έχει συνεργάτες. Ναι. Μας δώσαν, λέει, λέει φεύγοντας ο Υπουργός. Αυτούς, με αυτούς τους δυο φεύγοντας θα μιλήσετε. Θα συνεννοηθείτε και θα σας δώσουν το email. Γιατί λένε ότι ο διευθυντής του γραφείου του Υπουργού εχθές σε τηλεφωνική επικοινωνία που. Να μας τον δώσουν, ακούστε. Εγώ σας προκαλώ. Σας προκαλώ, ακούστε. Εσάς τους δημοσιογράφους. Δεν ξέρω τι θα πείτε. Ότι δεν ξέρει τίποτα, λέει. Εγώ λοιπόν σας προκαλώ. Όποτε θέλετε να έρθετε, αφού κλείσω μια συνάντηση, να μιλήσουμε ποιος είναι αυτός ο διευθυντής. Εδώ ο Κουβέλης λέει ότι έχει λάβει γνώση. Εδώ, ορίστε, η ημερομηνία, το έγγραφο αυτό πήγε. 23, μάλιστα τα παιδιά χτες, 5η, 23 Μαρτίου 17, 12 και 51. 12 και γράφει τα δύο email που πήγε. Ο διευθυντής, δεν ξέρω πού είναι αυτός ο διευθυντής. Ας έρθει, λάτε εσείς εδώ, να τον πάρουμε κύριε τηλέφωνο, δήμαρχε, να μιλήσουμε. Κύριε Δήμαρχε, αν είναι αυτά τα συγγνώμη. Αυτά τα δεν είναι πράγματα τώρα να λέμε τέτοια πράγματα. Να προσανατολίζουμε τον κόσμο, πραγματικά. Εμείς θέλουμε να βγει από συμφωνώ εδώ, μαζί σας. Τη συνέντευξη. Να δώσουμε όμως να καταλάβει να ο κόσμος. Ότι ναι, το Υπουργείο μπράβο γνωρίζει από την πρώτη στιγμή, από την μέρα και το ένα έγγραφο και το άλλο. Επίσης, ο Υπουργός γνωρίζει ότι έχουν φτάσει στα χέρια του, στα χέρια του, δεν ξέρω αν τα έχει διαβάσει, στα χέρια του βρίσκονται αυτά τα δύο υπομνήματα. Επίσης, εκείνο το οποίο τώρα περιμένω είναι το ερώτημά μου το οποίο έκανα και συγκεκριμένα για ένα πράγμα το ρωτώ, για ένα. Την ασυμβατότητα της ανάρτησης των δασικών χαρτών της ΠΑΤΜΟ λόγω του ιδιοκτησιού καθεστώτος Χρυσόβουλου λόγω του Κομνίνου και της ύπαρξης ΖΟΕ. Αυτό βλέπετε λοιπόν ότι δεν αναφέρουμε σε τίποτε άλλο. Αναφέρουμε να μου απαντήσει ο Υπουργός μόνο σε αυτό. Δήμαρχε, πάνω σε αυτό τώρα θα μου επιτρέψει μια ερώτηση. Βεβαίως. Λοιπόν, καλώς ή κακώς οι δημοσιογράφοι θα ξέρεις αυτά ψάχνουμε λιγάκι έτσι. Δεν ξέρω αν είναι υπόψη σου, σου έχει κοινοποιηθεί σήμερα τίποτα έτσι από το πολυμελές πρωτοδικείο κάτω στην ΚΟ. Όχι. Λοιπόν, επίκειται μία κοινοποίηση δική σου για μία αμφισβήτηση του ελληνικού δημοσίου προς το Δήμο Πάτμου, αμφισβητώντας τα Χρυσόβουλα και την περιουσία της Μονής 800 στρεμάτων στην περιοχή Γερανός. Όχι, λοιπόν, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το έχω υποβληθεί, ούτε το έχω δει λοιπόν, τίποτα. Θα σου κοινοποιηθεί. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Ναι. Με την έννοια ότι αμφισβητεί την περιουσία του Δήμου, την οποία εσείς, εμείς ως Δήμος, εν πάση περιπτώσει, δηλώσαμε στο κτηματολόγιο, στηριζόμενοι στο νοταρικό γράμμα του 1720 και κατ' επέκταση της παραχώρησης βάσει του συγκεκριμένου νοταρικού γράμματος από το μοναστήρι προς το Δήμο. Οπότε, αν αυτό είναι υπόψη του νομικού συμβουλίου του κράτους ή της νομικής υπηρεσίας κλπ, πώς ας πούμε ο Υπουργός, στηριζόμενος αυτή την ομολογία, μπορεί να απαντήσει βάσει του εγγράφου το οποίο όχι κάνατε? Είναι κάτι το κεντρό το οποίο δεν ξέρουμε. Άλλωστε τέτοιο ερώτημα διεκδικεί βέβαια και η Ιερά Μονή βάσει του Χρυσόβουλου. Ναι, αλλά και μονής, αφισβητούν και το Χρυσόβουλο της Μονής. Πρόσεξε, τις Μονής δήμαρχε τα έχουν αναγνωρίσει γιατί υπάρχει διδικασμένο. Ωραία. Οπότε εκεί πέρα μήπως υπάρχει πρόβλημα όχι, νομικό όχι όσον αφορά το Δήμο. Δεν θέλω τώρα να το συζητήσω. Έχω κάνει μία συζήτηση εδώ για καιρό σχετικά με το διεκδικητικό καθεστώς του Δήμου και όλα αυτά. Θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι νομικός, δεν θέλω να πω περισσότερα, σε συνεργασία με την Ιερά Μονή, με την οποία έχουμε μια πολύ καλή σχέση και νομίζω ότι και το θέμα αυτό θα ξεπεραστεί. Κύριε Δήμαρχε, τώρα έτσι για να βάλουμε και το κερασάκι στην τούρτα. Βεβαίως. Από όλα αυτά. Πήγατε στο Υπουργείο και κάνατε μια συνάντηση με την ομάδα συνάντηση. Σωστό. Που μετά από αυτή τη συνάντηση μου κάνατε μια δήλωση η οποία έβγαζε μια αισιοδοξία. Και η ΖΟΕ αλλά και το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι δύο ατράνταχτα πλεονεκτήματα του νησιού μας για να διεκδικήσει αυτό που την κατάρριξη των χαρτών. Μετά από όλο αυτό εδώ εξακολουθείτε να την έχετε αυτή την αισιοδοξία? Πάντοτε την είχα και την έχω. Αν δεν την είχα δεν θα έκανα αυτά τα οποία κάνω και με σθένος πολύ μεγαλύτερο το κάνω τώρα αυτό.
Γιατί πιστεύω σε αυτό το οποίο λέγεται και έχει γραφεί, ότι η Πάτμος λόγω του ιδιοκτησιακού, λόγω των ζώων, δεν έπρεπε να έχει δασικούς χαρτιστές. Το λέω, θα το υποστηρίξουμε με κάθε δυνατότητα, με πολύ στένος, μέσω τόσο του νομικού συμβούλου, τόσο και με την Ιερά Μονή, με την οποία έχουμε συζητήσει πώς θα κινηθούμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαι αισιόδοξος, βέβαια εδώ και οι νομικοί λένε δεν γνωρίζουν την εξέλιξη. Εμείς όμως είμαστε αισιόδοξοι, δεν το βάζουμε κάτω, είμαστε αγωνιστές, άλλωστε το έχουμε αποδείξει όλοι μας σαν νησί, ότι και την μικρή, εξής πολύ περισσότερο γνωρίζετε, ότι και ελάχιστη ελπίδα να έχω για ένα θέμα α, πόσο αγωνίζουμε να το εξαντλήσω. Πόσο πολύ περισσότερο για αυτό τώρα που νομίζω ότι το δικαιούται η Πάτμος και θα κάνουμε. Το δηλώνω κατηγορηματικά. Πάντως, δήμαρχε, ό,τι είναι δυνατόν για να βρούμε το δίκαιο μας. Πάντως Δήμαρχε, αν ήξερα ότι θα το συζητάγαμε αυτό, θα σου έφερνα και μια νομολογία. Δεν ξέρω κατά πόσο οι νομικοί σύμβουλοι, οι δικοί σας, πιστεύω ότι ξέρουν πολύ περισσότερο από μένα, υπάρχει σχετική νομολογία που αναιρεί αυτόν τον ισχυρισμό το δικό σας τώρα που λέτε, ότι για τη ΖΟΕ υπάρχει και απόφαση του νομικού συμβουλίου του κράτους, το οποίο δεν δημιουργεί νομικό, ισχυρό νομικό έρισμα όσον αφορά ότι η ΖΟΕ καταργούν το δικαίωμα των δασικών χαρτών. Μπορούν να συνεπάρχουν. Ακριβώς. Ναι, αλλά Νίκο μου, έχουμε το ιδιοκτησιακό όμως. Αυτό είναι το κυριότερο. Το χαρακτήρισε ογκόλυτο. Ναι, μόνο αυτό. Αλλά η επίκληση των ΖΟΕ για το θέμα των δασικών χαρτών. Το έχω υπόψη. Δεν νομίζω αυτό. Ότι μπορεί να είναι ισχυρό επιχείρημα. Εμείς τώρα. Στο ιδιοκτησιακό πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο. Ακούστε. Εδώ τώρα έχουμε βάλει δικηγορικό γραφείο. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Υπάρχει δικηγόρος της Μονής. Υπάρχει δικηγόρος από την περιφέρεια. Ακριβώς. Λοιπόν, συγγνώμη, υπάρχουν τόσοι νομικοί σύμβουλοι. Εκεί πέρα θα εξαντλήσουμε κάθε τρόπο και μέσο για να μπορέσουμε να δικαιωθούμε. Δηλαδή, αυτό, οι αντιρρήσεις που λέτε, γιατί και εσείς μου το είχατε πει τότε, γιατί σας ρώτησα, όταν μου κάνατε εκείνες τις δηλώσεις από το τηλέφωνο, μόλις φύγατε από τον Υπουργό. Σας ρώτησα εγώ. Θυμάστε, το θυμάστε. Οπότε κύριε Δήμαρχε, δεν πρέπει σας ρωτάω να κάνω αντιρρήσεις και μου είπατε ότι δεν θα συμβούλευα κανένα με κανένα αντιρρήσεις. Όμως κύριε Δήμαρχε, προσέξτε να δείτε. Εάν αυτή τη στιγμή μπει ο κόσμος στις αντιρρήσεις, καταλαβαίνετε ότι θα ξοδέψει χρήματα, όλα αυτά. Θα φτάσει σε ένα σημείο να είναι όμηρος των χαρτών, γιατί αν μιλάμε για μια διαδικασία χρονοβόρα και δικαστική εννοώ, για να αποδείξουμε αυτό που είπατε προηγουμένως, ο κόσμος θα είναι όμηρος, δεν θα μπορεί να πουλήσει, δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει, δεν θα μπορεί να κάνει τόσες διοικητικές και νομικές πράξεις. Ακούστε, δηλαδή, να μην πούμε, είμαστε, ακούστε, μήπως, εγώ εκείνο το οποίο μήπως, μπορώ να πω... Μήπως με κάποιον άλλον τρόπο, αφού έχουμε στα χέρια μας αυτά τα δύο, πολύ μπορεί να γίνει με πολιτική λύση, παραδείγματος χάρη, όπως κάποιοι το συζητάνε και αυτό και το βάζουν στο τραπέζι. Μα έχουμε, σε ό,τι αφορά, ξεκινήσω από το τελευταίο, σε ό,τι αφορά την πολιτική λύση, έχουμε μιλήσει και με τους βουλευτές του κυβέρνητος κόμματος και με όσους βουλευτές του Δεκανήσου και τον κύριο Κουβέλη για πολιτική λύση. Γι' αυτό ως επιτοπλίστων πήγαμε. Προς το παρόν τουλάχιστον. Κάτι αυτή που μπορεί στιγμή, να γίνει πιο γρήγορα. Ναι, αυτή τη στιγμή πιέζουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε μιλήσει με όλους και πιέζουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τώρα το άλλο θέμα που λέτε να κάνουν αντιρρήσεις. Μάγδα, υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας, εγώ είπα, να έρθει ένας, μια γνωμοδότηση υπεύθυνη, ενός νομικού, ενός οποιονδήποτε, που να πει σε κάποιον, που να πει ξέρετε, μην κάνετε αντιρρήσεις. Είναι ρίσκο. Ποιος θα μπορούσε να πει αυτό το πράγμα. Αναλαμβάνει ευθύνη. Εδώ μίλησα και με τον κύριο Μαυρονά. Να πούμε και έτσι. Έπατε επανάληψη. Και στην Αθήνα και εδώ προχθές στο Πάτριο. Και τον ρώτησα. Σπύρο, πες μου κάτι πολύ απλό. Μπορείς εσύ να πει παρουσία πολλών άνθρωπων. Μπορείς εσύ να πεις να μην γίνουν αντιρρήσεις σε έναν κάτοικο. Έχω αυτή την ερώτηση που σου κάνω σε κατηδία ζήτηση. Λέει, εγώ δεν είπα ποτέ αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να γίνουν αντιρρήσεις. Και επικαλέστηκα αυτό. Γιατί δεν υπάρχει ένας άνθρωπος. Εγώ σας είπα, θα φέρω και γνωμοδοτήσεις και άλλων νομικών, άλλων τριών, οι οποίοι κανένας δεν μπορεί να συμβουλέψει και να πει, ξέρεις κάτι, μην κάνετε αντιρρήσεις λόγω του ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα
που υπάρχει ενδεχόμενο και εύχομαι να γίνει να καταργηθούν οι χάρτες στην ΠΑΤ. Έχουμε τίποτα άλλο να ρωτήσουμε, Νίκο? Έχεις κάτι? Εκτός αυτό έχουμε κι άλλα, αλλά μην το διαφορήσουμε τον Δήμαρχο. Για το συγκεκριμένο, όχι. Λοιπόν, εμείς αυτό δηλαδή που θέλαμε να μεταφέρουμε και νομίζω ότι βγήκε τελικά από τη συζήτηση είναι ότι οι ανησυχίες που υπάρχουν και οι προβληματισμοί μπορεί να είναι δικαιολογημένοι από κάποιες κινήσεις που γίνανε που δεν μπορέσαν να ερμηνευτούν διαφορετικά, αλλά από ό,τι λέτε, στόχος όλων, και του Δήμου και εσάς προσωπικά, και εμένα προσωπικά, όλων, να το προχωρήσετε το θέμα. Μα και χτες που βγήκα, στο ραδιόφωνο, πάλι και χτες, και θα βγω και αύριο για τους δασικούς χάρτες, και σήμερα που βγήκα στην ΕΡΤ κάτω στη Ρόδο το πρωί, αυτό τόνισα και τονίζω. Ναι, ότι σκοπός μας είναι αυτός. Οι διαδικασίες έχουν σημασία, κύριε Δήμαρχε. Οι διαδικασίες. Ό,τι λέμε. Ναι, οι διαδικασίες, ακούστε. Να κάνουμε τις σωστές κινήσεις. Τι είπατε? Και στη σωστή πολιτική λύση. Πολιτική λύση. Καλύτερο, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή από τον κύριο Κουβέλη. Κατά τη γνώμη μου και μετά όλοι οι οποίοι υιοθέτησαν αυτή την πρόταση και τη δεχτήκαμε όλοι μας ανεπιφύλακτα, δεν υπάρχει. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει την παρέμβαση ώστε να βρεθεί μια πολιτική λύση. Δήμαρχε, στην απευταία περίπτωση που το αίτημα δεν γίνει αποδεκτό, τι γίνεται? Τώρα αυτό, Νίκο, με ρωτάς κάτι πραγματικά που δεν μπορώ στη να σου χειρότερη, απαντήσω. Στη, ναι, στη αυτό χειρότερη. Αυτό θα μας το πει βέβαια και ο δικηγόρος τον οποίο έχουμε βάλει, ναι, και οι άλλοι δικηγόροι. Δεν, ναι, μπορώ, λέμε, να σου πω τίποτα. Όχι, στη χειρότερη περίπτωση, δηλαδή. Για να, δηλαδή, πληρώσει ο κόσμος. Ναι, αυτό θεωρώ, δηλαδή. Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα. Αν με ρωτήσεις προσωπικά, έτσι, στο 50-50 πηγαίνω προσωπικά. Γιατί ξέρεις, το θεωρώ λιγάκι παρατραβηγμένο. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι να πούνε άπαντες που λένε οι αρχαίοι μας, το ξέρεις πολύ καλά, πλην Λακεδαιμονίων. Να υπάρχει σε όλη την Ελλάδα το ίδιο καθεστώς, αλλά εκτός υπάτμος. Το θεωρώ ότι είναι λίγο παρακινδυνευμένο για την οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί θα ξεσηκωθούν οπωσδήποτε ή θα σηκώσει θύελλα αντιδράσεων για τους άλλους. Ναι, δήμους. Αλλά υπάρχει και ένα ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ναι, εκεί πατάμε. Ναι, μήπως προβάλλουν και κάποιους άλλους λόγους και οι άλλοι δήμοι της χώρας με κάποιες άλλες αιτιάσεις που να δημιουργήσουν γενικότερο πρόβλημα στην κυβέρνηση και υπάρξει πρόβλημα. Γι' αυτό λέω δύο κακών που λέμε ή τριών ή πολλών δοθέντων. Να πούνε ας τα πράγματα έτσι, και Πάτμος είναι 3.000 κάτοικοι λιγότεροι ψηφοφόροι, ας μην, Νίκο, δημιουργήσουμε αντιθέσεις. Εγώ πιστεύω ότι πολλά θα καθοριστούν και θα ερμηνευθούν από εμάς και από τους νομικούς συμβούλους από την απάντηση που θα έχουμε από το Υπουργείο. Για να δούμε. Η απάντηση, γιατί η απάντηση, ξέρετε πολύ καλά ότι θα, για το θέμα αυτό δεν θα είναι ούτε επιπόλαιη ούτε βιαστική. Ναι. Σε εισαγωγικά τώρα το λέω αυτό, γιατί το Υπουργείο έρχονται, δεν είναι. Θα είναι πολύ μελετημένη και θα είναι καθοριστική. Δηλαδή δεν θα βγει σε μία μέρα πάνω στο πόδι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρώτη φορά το αντιμετωπίζουν εκεί στο Υπουργείο, ναι, οι νομικοί σύμβουλοι του Υπουργού και το νομικό συμβούλιο εκεί που υπάρχει, και θα είναι πολύ προσεκτική και θα μας λένε, θα μας αιτιολογούν αν απορριφθεί. Ναι, ναι, βάσει, ναι, έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Αυτό. Εγώ πιστεύω δηλαδή. Να κάνουμε μια υπομονή. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε, θα πιέζουμε, σου είπα, να δούμε τι απάντηση θα λάβουμε από το ίδιο το Υπουργείο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή να Ανάσταση. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση. Και πιστεύω το καλύτερο, εδώ, το καλύτερο που να είναι να έχουμε, να έχει αίσιο αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια την οποία κάνουμε όλοι μας. Ναι, αύριο λοιπόν είναι η τελετή του νηπτήρα. Πιστεύουμε να έχει έρθει, γιατί και χτες και προχθές είχε έρθει κόσμος. Σήμερα έρχεται επίσης, την Πέμπτη έχει και άλλο πλοίο. Πιστεύουμε. Οπότε για πείτε μας, θα έχουμε κόσμο. Πιστεύουμε, ακούστε, πιστεύουμε ότι θα έχουμε εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι τις Δευτέρες το μεσημέρι, από ό,τι με είχαν πληροφορήσει έτσι, δεν είχε καμπίνες και δεν είχε, αλλά μπαίνει το βράδυ το άλλο πλοίο, το οποίο βέβαια θα βοηθήσει ώστε να μετακινηθεί ο κόσμος να πάει μπρος στον Πειραιά.